τεχνολογίας που δεν διεκδικεί απλά μια κυβερνητική αλλαγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο εκφραστής μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής του τόπου, που είναι μια εθνική ανάγκη για την Ελλάδα. Και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία από την καταστατική πράξη είδησής της του Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και σήμερα είναι ο εκφραστής της ενότητας και της αλληλεγγύης των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέτει στο διάλογο και στην ατζέντα της διχαστικά διλήμματα, κάτι που διαπιστώσατε το προηγούμενο διάστημα ότι ο κ. Τσίπρας ξανά με τη συνέντευξή του δημιούργησε και ήθελε να παρασύρει σε μια άλλη ατζέντα που εμάς δεν μας αφορά. Από την ιστορία έχουν λυθεί αυτά τα διλήμματα και νομίζω ότι η δική μας το μέλλον λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης εδώ στη γειτονιά μας στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει ένα πλαίσιο κυβερνητικών δεσμεύσεων που θα προτελεί την πολιτική αλλαγή του τόπου την επόμενη μέρα. Θέλω να σας θυμίσω μόνο ότι ο κ. Τσίπρας πέρσι και πρόπερσι, αλλά και τότε που ήταν εξωματική αντιπολίτευση, έθεσε και διχαστικά διλήμματα στη Θεσσαλονίκη, έθεσε όμως και παρελκυστικές προτάσεις και ιδέες, πολιτικές που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Κανείς δεν ξεχνά την 13η Σύνταξη, κανείς δεν ξεχνά τη δέσμευσή του για κατάσταση, κανείς δεν ξεχνά την αφορολόγητη κλίμακα στο 12.000 ευρώ που παραβίασε για δύο και πάει και για τρίτη φορά. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν παραμένει στο σκηνικό του παραλόγου, στο θέατρο του παραλόγου, στις θεατρικές παραστάσεις που κάνει περιοδεύοντας ωστίασο στην Ελλάδα είτε παίρνοντας εταιρείες κοινωνικού συνεταιριστικού χαρακτήρα είτε καινοτόμες επιχειρήσεις, νοφείς επιχειρήσεις που όπως είπε και ο κ. Καλοφάτης προεκλογικά έλεγε ότι υπάρχει τιμωρητική διάσταση στους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους που θα επενδύσουν στη χώρα, στους καλούς να μην επενδύσουν γιατί χάσουν τα λεφτά τους. Και τώρα είδατε το σκηνικό του παραλόγου και στο Παπαστράτο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας αυτή την αναφορά μου, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα κυβερνητικό την επόμενη μέρα. Και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, είχα την ευκαιρία το πρωί μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Καλαφάτη, ο οποίος από ό,τι καταλάβατε σας μίλησε και ως τομέας τουρισμού, γιατί ήταν στο παρελθόν τομέας τουρισμού ένας έμπειρος αρχιλοπληκτικός που κληροδότησε σε μένα, φύτευσα μαζί του το τομέα του τουρισμού. Είμαστε μια ομάδα που πιστεύουμε σε αυτή την οικονομική της χώρας, σε ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας. Είναι λοιπόν ο τουρισμός για μας μια προτεραιότητα την επόμενη μέρα και από ό,τι θα έχετε και εσείς καταγράψει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και οι πολίτες από την ανακοίνωση που ο κύριος Μητσοτάκης τόσο στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων όσο και στην ομιλία του στο Economist, όσο επίσης και στην διαβούλευση που κάνουμε τώρα δύο χρόνια παίρνει θέση ενεργή ο πρόεδρος αλλά και στην εθνική αντιπροσωπεία, είναι πρώτη. Και εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η αποκλιμάκωση των φόρων, η ασφάλεια των επενδυτών, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς επίσης και οι ζωές ξένων κεφαλαίων που χρειάζονται στη χώρα, όχι να τις διώχνουμε όπως έχει συμβεί τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι προτεραιότητά μας. Δύο μόνο επισημάνσεις να πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια περίοδο που χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται εφορία, χρειάζεται ένα εθνικό χωροταξικό τον τουρισμό, να ανατρέχει πλέον ο κάθε κυβερνητής στο χωροταξικό του 2003 μετά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει με ευθύνη της κυβέρνησης. Θέλουμε στροφή στην ποιότητα, θέλουμε την τουριστική εκπαίδευση, θέλουμε επίσης ο αριθμός των επισκεφτών να είναι παράλληλος με την αύξηση των εσόδων. Γι' αυτό είναι αδημοκρατία στόχο τα 20 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, άρα θα υπάρξουν πολιτικές ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος για τα επόμενα χρόνια και δεν είναι του παράδοσου να αναλύσουμε. Είμαι στη διάθεση όμως να κουβεντιάσουμε. Θα τα πει και ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη, κλείνοντας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα κομματικά στελέχη της περιοχής που, όπως είπε ο κ. Καλαφάτης, είναι μια περιοχή ευλογημένη, όπως χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, αλλά την πιστοποιούμε και εμείς. Αλλά είναι και μια περιοχή που είναι αγγίζει την προοπτική και το μέλλον της χώρας. Είναι μια μεγάλη τουριστική περιοχή της Ευρώπης. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες οικονομίας της χώρας. Κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε, αλλά πρέπει επίσης να πούμε ότι θεωρώ ότι είναι αντικειμένη από τις εξελίξεις και από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή, γιατί θα μπορούσε να ήταν ακόμα περισσότερο πρωταγωνιστής στην τουριστική βιομηχανία, στην τουριστική πολιτική και ανάπτυξη. Θέλω επίσης κλείνοντας να πω ότι ήρθαμε εδώ προετοιμασμένοι γιατί ένας εκλεκτός συνάδελφος μας μίλησε για την καλλιτεχνία.
να γνωρίζουμε τον αγώνα μας. Τηλεγραφικά θα μπορούσαμε να πούμε και εγώ και ο Σταύρος πράγματα τα συναισθήματά του ότι είναι μια αξιοπρεπής, αθόρυβη δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τον ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε πριν και για την συνεργασία που είχαμε τώρα. Όπως ευχαριστώ και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Τα στελέχη της ΝΟΔΕ που είναι εξαιρετική, νομίζω ότι δεσμευθήκαμε και σε αυτούς και δεσμευόμαστε όλοι ως ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εδώ, μαζί με τους πολιτευτές, τον Βαλιάνο, τον Στέλιο και τους υπόλοιπους πολιτευτές, θα είμαστε εδώ και ως κυβέρνηση μετά. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αξίζει περισσότερες εκπροσώπησεις. Περισσότερες ενώ βουλευτεί. Υπάρχουν οι πρωτοθέσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πλαίσιο, έχει πρόταση, έχει ανθρώπινο κεφάλαιο. Θέλω να ξέρετε ότι για μας ο τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα. Εκφράζω δημόσιες ευχαριστίες. Τόσο στον Θεόδωρο τον Νικολαίδη που είναι μέλος του τομέα, όσο ιδιαίτερα στον κύριο Τάσιο Γρηγόρη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ορθόφωνων Ρόδου, και Ρόδου τώρα πλέον, γιατί θα είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Πόξ, αλλά θεωρώ λοιπόν ότι ο Γρηγόρης έχει χαράξει πολιτικές και με ευθύνη του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας τον έχει ορίσει και συντονιστεί στον τομέα.